Από τα 12 χρόνια κάθειρξη, στα 7 έπεσε στο εφετείο σήμερα η ποινή για τον 39χρονο, ο οποίος το Μάιο του 2019 είχε συλληφθεί από τις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου με ποσότητα χασίς που είχε προκαλέσει αίσθηση και ήταν η μεγαλύτερη που έως τότε είχε εντοπιστεί από τους λιμενικούς. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο 39χρονος είχε συλληφθεί ενώ επιχειρούσε να φύγει με το αυτοκίνητό του από το λιμάνι του Ηρακλείου με κρυμμένα 52 κιλά χασίς. Ο κατηγορούμενος ξεκίνησε με μια κατηγορία σοβαρή με επιβαρυντικές περιστάσεις του άρθρου 23 του νόμου περί ναρκωτικών και εν τέλει κατέληξε με μια πρωτόδικη ποινή κάθειρξης 12 ετών και κάτι. Και τελικά κατέληξε σε μια ποινή καθήρξης 7 ετών και πάει στο σπίτι του. Όπως εξήγησε ο συνήγορός του, η στάση που κράτησε μετά την πρωτόδικη απόφαση υπήρξε η βάση για τη σημερινή εξέλιξη. Είναι ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι όταν το δικαστήριο αντιλαμβάνεται ότι εσύ έχεις μεταστροφή και ότι έχεις καταλάβει τι πραγματικά έχεις κάνει και ότι τι προτίθεσαι στο μέλλον να κάνεις, αυτό δεν έχει κανένα λόγο το δικαστήριο να μην συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι θα πρέπει να σε στείλει στο σπίτι. Ο 39χρονος, όπως είχε προκύψει, είχε ταξιδέψει για τον Πειραιά και κατά την επιστροφή του στο Ηράκλειο, ακτοπλοϊκός είχε κρύψει μέσα στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου που οδηγούσε τρεις ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν 25 συσκευασίες με ακατέργαστη ινδική κάναβη με συνολικό βάρος 52 κιλά και 329 γραμμάρια. Η υπόθεση είχε εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό τον Ιούλιο του 2020 και στο ειδόλιο είχαν καθίσει τρία άτομα. Εκτός από τον 39χρονο, ένας 43χρονος που εμφανιζόταν ως ο άνθρωπος στου οποίου το όνομα είχε νοικιαστεί το αυτοκίνητο και ένας 30χρονος Αλβανός που καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία στη διακίνηση ναρκωτικών και του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 15 ετών.